Είμαστε με την υποψήφια Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, Βάσο Χοχλάκα. Κυρία Χοχλάκα, είμαστε στην τελική ευθεία λίγο πριν τις εκλογές. Έχετε γυρίσει σε όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Ποια είναι τα μηνύματα που έχετε εισπράξει από τον κόσμο και ποια είναι η εικόνα που έχετε διαμορφώσει? Πράγματι, το τελευταίο διάστημα, μέσα σε 2 μήνες, 1,5 μήνα για την ακρίβεια, μέχρι σήμερα, έχω επισκεφτεί τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και όχι μόνο μία φορά, της περιφερειάς μας δηλαδή. Εμείς συγκροτήσαμε ένα ψηφοδέλτιο μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και αυτό ήταν άθλος. Και τα καταφέραμε όταν κάποιοι μάλιστα βολεύονταν ή επιθυμούσαν να μην είμαστε τελικά εδώ, να μην υπάρχει αυτή η υποψηφιότητα. Εμείς τα καταφέραμε και είμαστε εδώ. Μέσα από μια συλλογική, συγκλονιστική συλλογική προσπάθεια, καταφέραμε και δημιουργήσαμε ένα ευρύ δημοκρατικό ψηφοδέλτιο και επιθυμούμε να εκφράσουμε κάθε προοδευτικό και δημοκρατικό πολίτη των νησιών. Πράγματι, επισκέφθηκα όλα τα νησιά και ξαναλέω, όχι μόνο μία φορά. Αν είχα την ευκαιρία, βέβαια τα είχα επισκεφτεί περισσότερες, αλλά είναι μικρός ο χρόνος, το χρονικό διάστημα, και φυσικά θα τα επισκεφθώ και μετά τις εκλογές. Αυτό που διαπίστωσα λοιπόν είναι πως τα νησιά μας, ενώ είναι τόσο διαφορετικά μεταξύ τους, έχουν τόσα κοινά δυστυχώς ζητήματα που τα απασχολούν και που δεν έχει δοθεί λύση όλα αυτά τα χρόνια. Πολλά κοινά προβλήματα, και το ζήτημα είναι λοιπόν εμείς πώς μπορούμε μέσα από την παρουσία μας και από το πρόγραμμά μας, ο κάθε ένας από εμάς που είναι υποψήφιος στις εκλογές, να δώσει λύσεις. Γιατί το ζήτημα είναι να δώσουμε λύση και ρεαλιστικές λύσεις. Εμείς λοιπόν είμαστε εδώ για να εκφράσουμε όλον αυτόν τον κόσμο των νησιών. Και βεβαίως και εγώ ως υποψήφια είμαι η μόνη από τους υποψηφίους περιφερειάρχης που ζω, που μεγάλωσα, ζω και εργάζομαι στα νησιά. Οπότε αντιλαμβάνομαι τα προβλήματα και τα ζω στο πετσί τους. Και έχοντας και μία θητεία στην αυτοδιοίκηση 20 ετών, έχοντας θητεύσει και σε θέσεις ευθύνης, στην αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού έχω θητεύσει, μπορώ να πω πως γνωρίζω πολύ καλά όλα τα προβλήματα που μας απασχολούν και μας ταλανίζουν στα νησιά. Σε περίπτωση που αναλάβετε εσείς τα ενία της Περιφερειακής Αρχής, ποιες θα είναι οι προτεραιότητες και ποια είναι τα βασικά στοιχεία του προγράμματός σας? Εμείς καταθέτουμε ένα πρόγραμμα και μιλάμε για βιώσιμη ανάπτυξη. Καταθέτουμε ένα πρόγραμμα που έχει προτάσεις οι οποίες είναι ρεαλιστικές και μπορούν να υλοποιηθούν και δίνει μια προοπτική στα νησιά, που είναι το βασικό. Τα προηγούμενα χρόνια είδαμε πολλά να μην γίνονται και πραγματικά πολλά χρήματα εθνικά και ευρωπαϊκά να χάνονται, πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία δεν χρησιμοποιήθηκαν. Το ζήτημα λοιπόν είναι να χρησιμοποιήσουμε όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας, κάθε διαθέσιμο πόρο που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε, προκειμένου να αξιοποιήσουμε όλα αυτά λοιπόν τα χρήματα που εισραίουν στην περιφέρεια για το καλό των νησιών μας. Προτεραιότητά μας είναι ο τουρισμός και η τουριστική, όχι προβολή θα έλεγα τόσο, όσο ένα σοβαρό στρατηγικό σχέδιο. Προφανώς και θα συνεργαστούμε με όλους τους φορείς που εμπλέκονται σε αυτό το κομμάτι. Ένα σχέδιο που θα έχει μακροπρόθεσμα αποτελέσματα και θα έχει πολύ σοβαρές προοπτικές για όλα τα νησιά, ξαναλέω, τα οποία έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα και όλα αυτά πρέπει να τα συνθέσουμε μέσα από τις αντιθέσεις που έχει κάθε νησί, ούτως ώστε να έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Γιατί η νησιωτικότητα, και αυτό είναι κάτι που θέλω ιδιαίτερα να σταθώ, είναι κάτι που έχει και συνταγματικά βεβαίως αναγνωριστεί, αλλά έχει αυτό το χαρακτηριστικό, το οποίο πρέπει να κάνουμε σημαία μας και πρέπει ιδιαίτερα το Βόρειο Αιγαίο, που έχουμε και άλλα ζητήματα σε σχέση και με το προσφυγικό που μας απασχόλησε τα προηγούμενα χρόνια και συνεχίζει βεβαίως, αλλά και σε σχέση με το γεγονός ότι είμαστε νησιά που δεν έχουν τόσο πολύ αξιοποιηθεί τουριστικά, αλλά εμείς θέλουμε να αξιοποιηθούν τα νησιά μας μέσα από, όπως είπα, τα πλεονεκτήματα που έχουν, μέσα από εναλλακτικές προτάσεις και εναλλακτικές πηγές τουρισμού. Και βεβαίως μιλάμε για ποιότητα. Έχουμε ποιότητα. Λοιπόν, η νησιωτικότητα και η ποιότητα σε σχέση με το τουριστικό και το πολιτιστικό κομμάτι είναι αυτά στα οποία πρέπει να στοχεύσουμε. Ένας άλλος άξονας του προγράμματός μας είναι οι δομές υγείας. Μας δίνει τη δυνατότητα και το νέο ΕΣΠΑ, στη νέα προγραμματική περίοδο, να αξιοποιήσουμε κονδύλια, χρήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις κοινωνικές υποδομές. Η υγεία λοιπόν και πώς θα ενισχυθεί και θα στηριχθεί αυτό το κομμάτι
είναι για μας πρωταρχικό. Δεν μπορεί σε ένα νησί, εμείς εδώ έχουμε ένα καλό νοσοκομείο στη Λέσβο, αλλά στα άλλα νησιά υπάρχει μεγάλη υποστελέχωση. Τα κέντρα υγείας εδώ και εδώ στη Λέσβο έχουν σοβαρά ζητήματα και υποστελέχωσης και σε σχέση με τον εξοπλισμό. Αυτό που συναντάμε λοιπόν και στα άλλα νησιά, τα μικρότερα, και όχι μόνο στα μικρότερα, είναι ότι υπάρχουν σοβαρά ζητήματα σε σχέση με την υγεία και σε υποδομές και σε υποστελέχωση και σε εξοπλισμό. Και πολύ σημαντικό τα κίνητρα που πρέπει να δοθούν και σε γιατρούς προκειμένου να έρθουν στα νησιά μας και να ζήσουν για να προσφέρουν αυτό το μέγιστο αγαθό που είναι βέβαια η υγεία, να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους προς όφελος των πολιτών. Θέλει και αυτό μία χάραξη πολιτικής. Από εκεί και πέρα ο πρωτογενής τομέας. Ο πρωτογενής τομέας που είναι επίσης ένα μεγάλο κομμάτι των νησιών μας και κάθε τόπος πάλι έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, είναι ένας τομέας που πρέπει να αναδείξουμε. Η αγροδιατροφική σύμπραξη που πρέπει να επανενεργοποιηθεί και αυτό βεβαίως θα δώσει σε όλα τα τοπικά μας προϊόντα και στους επιχειρηματίες μία δυνατότητα να προωθήσουμε τα προϊόντα και σε μία συλλογική βάση, γιατί και οι συνεργασίες είναι πολύ σημαντικές. Εμείς πιστεύουμε στις συνεργασίες, πιστεύουμε στις συνέργειες και θέλουμε έτσι να πορευτούμε μέσα λειτουργώντας με αυτόν τον τρόπο. Από εκεί και πέρα η πολιτική προστασία που βλέπουμε πόσο επίκαιρη είναι σε σχέση και με την κλιματική αλλαγή. Θα πρέπει να υπάρξουν μελέτες και έργα τα οποία θα προλαμβάνουν. Δηλαδή τα αντιπλημμυρικά έργα που είναι πραγματικά τόσο επίκαιρα βλέποντας και αυτό που συνέβη στη Θεσσαλία. Δεν μιλάμε για τους καθαρισμούς των ρεμάτων που σε πολλά νησιά υπήρχαν από ό,τι μου μετέφεραν παράπονα ότι δεν έχουν καθαριστεί και δεν έχει λειτουργήσει η περιφέρεια όπως θα έπρεπε. Δεν μιλάμε βεβαίως για άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή, γιατί βλέπουμε ότι έχει έρθει, είναι εδώ η κλιματική αλλαγή και εμείς σαν περιφέρεια οφείλουμε να χαράξουμε και εκεί μια πολιτική που θα είναι πολιτική πρόληψης και αντιμετώπισης όλων αυτών των ζητημάτων που προκύπτουν και θα προκύψουν στο μέλλον. Από εκεί και πέρα το κομμάτι του πολιτισμού είναι ένα σημαντικό, γιατί τα νησιά μας έχουν πολιτιστική παράδοση, πολιτιστική κληρονομιά, πολιτιστική ταυτότητα και αυτό θα πρέπει να γίνει σημαία μας, όπως είπα ξανά και πριν, σε σχέση και με τον τουρισμό. Με τον τουρισμό βέβαια, επανέρχομαι τώρα γιατί δεν ανέφερα προηγουμένως ότι υπάρχουν και ζητήματα με τη διασύνδεση των νησιών και μεταξύ τους. Εγώ έκανα σπαζοκεφαλιά για να πάω στα νησιά και να μπορέσω να βρεθώ σε σύντομο χρονικό διάστημα στα νησιά, κυρίως με το πλοίο, για να είμαι ειλικρινής, αλλά και με το αεροπλάνο. Προφανώς και πρέπει να υπάρξουν δρομολόγια, να υπάρξει μια εντατικοποίηση και ουσιαστική παρέμβαση για να μπορούν να ταξιδεύουν και οι επισκέπτες με καράβια που δεν θα είναι 50 ετών. Αυτό αφορά βέβαια και όλη την Ελλάδα, αλλά και το δικό μας το νησί, γιατί υπάρχει και μεγάλη καθυστέρηση στα δρομολόγια, είναι πολύ ψηλά τα εισιτήρια. Είναι μια συνολική λοιπόν συζήτηση αυτή για τον τουρισμό. Είναι η πύλη Σέγγεν που σε κάποια νησιά δεν υπάρχει ή τέλος πάντων όπως τα μεστά προσπαθούν να και εκεί επιθυμούν να γίνει και θα πρέπει να γίνει. Είναι πολλά τα ζητήματα. Ένα άλλο ζήτημα τώρα επιμέρους, επειδή το σκέφτηκα, που θα έπρεπε να έχει λυθεί και να είναι αυτονόητο, είναι το ζήτημα του νερού που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή στην Χίο για παράδειγμα υπάρχει πολύ σοβαρό ζήτημα με το νερό. Και υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση, δεν έχει εκπονηθεί κάποια σοβαρή μελέτη να εφαρμοστεί κάτι προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα από την περιφέρεια. Ακόμη και στη Σάμο υπάρχει ζήτημα και σε σχέση με το οδικό δίκτυο και με τα έργα που δεν έγιναν. Δηλαδή βλέπουμε ότι σε όλα τα νησιά υπάρχουν ζητήματα τα οποία έπρεπε να έχουν επιληθεί. Αυτονόητα ζητήματα εννοώ στην καθημερινότητά μας όταν μιλάμε για απλά πράγματα. Στο 2023 ζούμε και από εκεί και πέρα, πέρα από τα καθημερινά και τα απλά και τα που βέβαια δεν είναι η περιφέρεια για τα καθημερινά, αλλά μιλάω αυτά που άπτονται της αρμοδιότητάς της. Πέρα από αυτά λοιπόν, σε συνεργασία με τους Δήμους και τους φορείς, μιλάμε για μια σοβαρή πρόταση για τα νησιά, ένα σχέδιο σοβαρό, στρατηγικό, αναπτυξιακό, που θα μπορέσει να πάει τα νησιά μας μπροστά.
Ένα άλλο ζήτημα, επειδή έχω ασχοληθεί και πρόσφατα, ήμουν πρόεδρος του Συνδέσμου Πολιτισμού και Αθλητισμού και βίωσα και από μέσα τις ανάγκες όλων των ανθρώπων που ασχολούνται με τον ερασιτεχνικό αθλητισμό και έχοντας μία επαφή μαζί τους, είναι αυτό το οποίο θα πρέπει και στα νησιά, δηλαδή οι χώροι άθλησης όπως και οι χώροι πολιτισμού είναι κύτταρα ζωντανά. Αυτά λοιπόν πρέπει να στηριχθούν, πρέπει σε κάθε χωριό, σε κάθε πόλη, σε κάθε νησί να υπάρχουν δομές τέτοιες και χώροι αθλητισμού, ούτως ώστε και τα παιδιά και οι νεότεροι και οι μεγαλύτεροι να μπορούν και να έχουν διέξοδο, θα πρέπει να υπάρχουν αθλητικές εγκαταστάσεις σοβαρές. Και η εκπαίδευση είναι πολύ σημαντικό, ενώ σε σχέση πέρα από την παροχή των υπηρεσιών των εκπαιδευτικών εννοώ, και την γνώση που μεταλαμπαδεύουν στα παιδιά, θα πρέπει να υπάρχουν και υποδομές και σε σχέση με την εκπαίδευση. Γιατί και τα σχολιά μας έχουν ζητήματα σε πολλά νησιά, σε πολλά χωριά. Θα πρέπει και εκεί και από άποψη εξοπλισμού και η περιφέρεια να βοηθήσει όσο μπορεί. Και προβλέπεται και αυτό, συμπεριλαμβάνεται στους άξονες οι οποίοι υπάρχουν μέσα στο νέο ΕΣΠΑ και αφορά και τις κοινωνικές υποδομές που σας είπα, οπότε και την υγεία και την παιδεία και τις ευάλωτες ομάδες, πάρα πολύ σημαντικό γιατί η προσβασιμότητα είναι κάτι που θα πρέπει να θεωρείται. Πλέον είμαστε και, εντάξει, προχωράμε μπροστά και είμαστε ευρωπαϊκό κράτος, έτσι. Και είμαστε και στα σύνορα της Ευρώπης εδώ πέρα. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα, τα οποία θα πρέπει να μας απασχολούν, αλλά δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει προσβασιμότητα για τις ευάλωτες ομάδες. Οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας και οι δομές εκείνες οι οποίες μπορούν να τους εξυπηρετούν και να τους διευκολύνουν και να τους προσφέρουν αυτά τα οποία δικαιούνται και αυτοί οι άνθρωποι, θα πρέπει να υπάρχουν σε κάθε νησί. Ποια είναι τα δικά σας ατού και προτερήματα έναντι των υπολείπων συνδυασμών που διεκδικούν την Περιφερειακή Αρχή? Εγώ θα μιλήσω για ουσία και θα μιλήσω και για μένα προσωπικά. Εγώ έχοντας θητεύσει στην αυτοδιοίκηση αρκετά χρόνια μέσα από διάφορες θέσεις, διαθέτω μία εμπειρία αυτοδιοικητική. Προφανώς και σέβομαι και εκτιμώ όλους τους συνυποψηφίους περιφερειάρχες του Βορείου Αιγαίου. Απλά η δική μας πρόταση έχει να κάνει σε σχέση και με τους υποψηφίους μας, έχει να κάνει με τον προοδευτικό, με την προοδευτική ταυτότητα των νησιών. Εμείς λοιπόν είμαστε η εναλλακτική πρόταση ανάμεσα σε δύο συντηρητικές, κυρίως σε δύο συντηρητικές υποψηφιότητες, δεξιές υποψηφιότητες, ας μην κρυβόμαστε, και θέλουμε να εκφράσουμε, επιθυμούμε να εκφράσουμε τον προοδευτικό και δημοκρατικό κόσμο των νησιών. Η δική μας λοιπόν η πρόταση έχει να κάνει προφανώς με την ανάπτυξη και την πρόοδο, όπως ξαναείπα, αλλά και με τις συνεργασίες. Μιλάμε για μια συνεργατική και δυνατή περιφέρεια. Έχοντας δει πρακτικές και από την πλευρά του κυρίου Στεφανή, όταν ήρθε ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης να τον παρουσιάσει μέσα σε δημόσιο κτίριο, όπως είναι η Γενική Γραμματεία Αιγαίου, και με ό,τι αυτό σηματοδοτεί, βλέπουμε πως υπάρχει μία υπεροψία, υπάρχει μία λαζονία. Ο κύριος Στεφανής είναι μία επιλογή της κυβέρνησης και είναι το μακρύ χέρι του κυρίου Μητσοτάκη. Είναι η επιλογή που επιθυμεί ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Μουτζούρης είναι η επιλογή που δεν επιθυμεί ο κύριος Μητσοτάκης. Και ανάμεσα σε αυτό το αλαζονικό δίλημα είμαστε και εμείς. Εμείς λοιπόν είμαστε η εναλλακτική πρόταση που πραγματικά πιστεύουμε και θέλουμε να δώσουμε αξία σε κάθε άνθρωπο που κατοικεί στα νησιά μας και να συνεργαστούμε με κάθε φορέα, με κάθε σύλλογο, με κάθε συλλογικότητα που μπορεί και είναι βέβαιο ότι έχει δυνατότητες αυτή η συνεργασία να προσφέρει προς όφελος των νησιωτών. Και θα σας πω και το άλλο. Τα τελευταία χρόνια ο κύριος Μουτζούρης ως Περιφερειακή Αρχή λειτουργήσε με χαρακτηριστικά όπως η αναξιοκρατία, η αδιαφάνεια. Εμείς λοιπόν μιλάμε για διαφάνεια, μιλάμε για αξιοκρατία, μιλάμε για λογοδοσία στους πολίτες. Σε περίπτωση που αυτοί οι δύο, δηλαδή ο κύριος Στεφανής και ο κύριος Μουτζούρης, πάνε στο δεύτερο γύρο, ποια θα είναι η δική σας θέση? Εμείς, κυρία Κουτσαβλή, θα είμαστε και εμείς στο δεύτερο γύρο. Ποιος θα είναι απέναντί μας δεν το γνωρίζουμε, αλλά πιστεύω ακράδαντα πως θα μας εμπιστευτεί ο κόσμος και θα είμαστε και εμείς στο δεύτερο γύρο και διεκδικούμε και εμείς την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με αξιώσεις, με προτάσεις και σίγουρα με αποτέλεσμα.
Τέλος, ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να μεταφέρετε στους πολίτες του Βορείου Αιγαίου? Αυτό που θα ήθελα να μεταφέρω ως μήνυμα στους πολίτες του Βορείου Αιγαίου, σε κάθε νησιώτη και κάθε νησιώτισσα, είναι πως εμείς είμαστε εδώ και ζητάμε την στήριξή σας. Θα λειτουργήσουμε με γνώμονα το συμφέρον των νησιών, θα δουλέψουμε σκληρά. Εγώ είμαι μία από εσάς, είμαι ένας άνθρωπος που ζω εδώ, κατοικώ εδώ, εργάζομαι εδώ στα νησιά. Σας ζητώ να επιλέξετε την αλλαγή πορείας για τα νησιά μας, γιατί είναι η μόνη παράταξη που μπορεί, ο μόνος συνδυασμός που μπορεί να δώσει προοπτική και προοδευτική ταυτότητα στα νησιά και την επόμενη ημέρα. Έχουμε εργαστεί συλλογικά και αυτό θα συνεχίσουμε και στην πορεία. Είναι και είμαστε όλοι μαζί, ενώσαμε δυνάμεις ακριβώς για να υπηρετήσουμε αυτό το σκοπό. Στην ατζέντα λοιπόν την προκαθορισμένη που μπαίνει από την Αθήνα και έρχεται να μας επιβληθεί, εμείς είμαστε εδώ για να αλλάξουμε αυτή την ανακυκλούμενη μιζέρια για τον τόπο μας. Να δώσουμε φως, προοπτική, ελπίδα και επιτέλους πρόοδο και ανάπτυξη στα νησιά μας που το αξίζουν.